Ο επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μημαράκης, πραγματοποίησε περιοδία στον ομό Ροδόπης. Στην ομιλία του στο επαγγελματικό και βιοτεχνικό μητήριο, Ροδόπης μίλησε για όλους και για όλα, ενώ παρουσίασε και τους υποψήφιους ευρωβουλευτές. Φίλες και φίλοι, πράγματι το 2019 κλείνουμε περίπου 10 χρόνια κρίσης. Κρίσης η οποία τελικά δεν αντιμετωπίστηκε όπως τα περιμέναμε. Και δεν αντιμετωπίστηκε διότι γίνανε αρκετά λάθη, όχι μόνο από τις ηγεσίες, αλλά και από τους πολίτες οι οποίοι δεν πρόσεξαν πώς έπρεπε να κινηθούν. Διότι θα σας θυμίσω το 2008, τα τέλη του 2008 ξεκίνησε η κρίση από την Αμερική. Και λόγω της παγκοσμιοποίησης αισθανόμασταν ότι αυτή η κρίση θα απλωθεί και στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είχαμε διαπιστώσει ότι δεν είχε μηχανισμούς αντιμετώπισης και πρόληψης αυτής της κρίσης. Και έπρεπε τα κράτη-μέλη από μόνα τους να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουν. Το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2009 θυμάστε ότι η κρίση προχωρούσε. Και το Μάρτιο του 2009, και το σας συνιστώ να το προσέξετε, ο Κώστας Καραμαλής, ο τότε πρωθυπουργός, πατριώτης πρωθυπουργός και βλέποντας την κρίση στην ελληνική οικονομία, κάλεσε τους αρχηγούς των πολιτικών δυνάμεων να τους εξηγήσει για την κρίση και να τους ζητήσει μια εθνική συνεννόηση και μια συνένεση για να πάρουν ορισμένα μέτρα. Στη συζήτηση και στη συνάντηση που εξηγήθηκαν όλα τα θέματα της κρίσης, ο Καραμαλής πρότεινε να πάμε για 2 χρόνια πάγωμα των συντάξεων, 2 χρόνια πάγωμα των μισθών και 2 χρόνια πάγωμα των προσλήψεων. Εάν οι πολιτικές δυνάμεις είχαμε συμφωνήσει τότε, καταλαβαίνετε ότι η πορεία της διαχείρισης της κρίσης θα ήταν πολύ διαφορετική από σήμερα. Δεν λέω ότι θα την είχαμε ξεπεράσει την κρίση, μπορεί να μην την είχαμε ξεπεράσει, αλλά σίγουρα θα είχαμε μια πολύ πιο ήπια διαχείριση και προσπάθεια εξόδου από την κρίση. Τότε ο Γιώργος Παπανδρέου, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, βγαίνοντας από το Μαξίμου, το θυμάμαι, μετέχαμε στην κυβέρνηση, μας είπε ότι η κρίση είναι ελληνική, ότι λεφτά υπάρχουν και η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαχειριστεί την κρίση και δεν μπορεί να διαχειριστεί και την οικονομία. Κατά συνέπεια, μας είπε, δεν δίνει τη συνένεσή του και με αφορμή την εκλογή Προέδρου Παπούλια τότε, θα οδηγήσει τη χώρα σε εθνικές εκλογές και μετά τις εθνικές εκλογές θα ψηφίσει Παπούλια. Η αλήθεια είναι ότι εμείς προχωρούσαμε προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε με όλα τα μέτρα που μπορούσαμε την κρίση που βλέπαμε ότι ερχόταν. Ιδιαίτερα εδώ στη Θράκη, και στον νομό σας, που είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και θρησκειών, είμαι σίγουρος ότι μπορείτε και συμβιώνετε πολιτισμένα, ήσυχα, ήρεμα, με βάση τους κανόνες που υπάρχουν. Έτσι λοιπόν και εμείς οι γνήσιοι νεοδημοκράτες, είμαστε εκείνοι οι οποίοι το κρατήσαμε και μπορούμε σε συνεργασία και με την νεότερη γενιά να το πάμε πιο μπροστά. Θεώρησα, κυρίες και κύριοι, ότι ολοκλήρωσα τον κύκλο μου όταν έγινα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και από το Γενάρη του 2016 θα ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να συμβουλεύει τον πρόεδρο, ιδιωτικός πάντα, και να συζητά μαζί του τις κρίσιμες τυχές της πολιτικής ζωής, της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Γιατί εγώ, ξέρετε, είμαι άνθρωπος της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Δεν είμαι άνθρωπος για το περιθώριο, ούτε για την παραπολιτική. Δεν με ενδιαφέρει και δεν δίνω καμία σημασία. Και η παραπολιτική οργιάζει στις μέρες μας. Και γι' αυτό με βλέπετε όταν κάνω παρεμβάσεις να είναι πολιτικές. Δεν με ενδιαφέρουν οι παραπολιτικές και δεν με ενδιαφέρει το πολιτικό κουτσομπολιό. Το αφήνω σε αυτούς που το δημιουργούν. Και νομίζω ότι έναν άνθρωπο από το 1974 μέχρι σήμερα που ήταν ιδρυτικός στέλεχος της ΟΝΕΔ, που έφτασε μέχρι πρόεδρος της ΟΝΕΔ, που ήταν γραμματέας του κόμματος, πρώτος εκλεγμένος και που έμεινα γραμματέας όταν γίνανε κυβέρνηση και δεν έγινα υπουργός. Και δεν έγινα γιατί έπρεπε το κόμμα να μετεξελιχθεί σε κόμμα διαχείρισης εξουσίας. Και έπρεπε ο γραμματέας τότε να παραμείνω εκεί για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να συνεννοηθούμε. Ένας άνθρωπος λοιπόν που υπηρέτησε όλες τις θέσεις αυτές και γνωρίζετε το πώς είμαι εκείνος λοιπόν ο οποίος όχι μόνο δεν θα έφευγα αλλά δεν θα έδινα και σημασία σε κανένα πολιτικό κουτσομπολιό και θα μίλαγα μόνο πολιτικά. Και δέχτηκα πέρυσι την πρόταση από τον πρόεδρό μας να ηγηθώ του Ευρωψηφοδελτίου. Ξέρετε,
δεν ξετρελάθηκα από την αρχή στην ιδέα να πάω στην Ευρώπη. Γιατί ακριβώς σας είπα ότι είμαι της κεντρικής πολιτικής κοινής. Συζητώντας όμως με τον Πρόεδρο και βλέποντας ότι τελικά η Ευρώπη θα πάρει σημαντικές αποφάσεις αυτή την πενταετία και ότι πρέπει η χώρα να εκπροσωπηθεί με βαριά και μεγάλα ονόματα και με επιστημονικά τεκμήρια και επιστημονική συγγραφή και όλα τα σχετικά και με επαγγελματική κατάρτιση όπως έχουν όλα τα μέλη του Ευρωψηφοδελτίου, πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε πολλά σε αυτή την Ευρώπη αυτή την πενταετία. Και γι' αυτό δέχτηκα να μπω στο Ευρωψηφοδέλτιο. Και δέχτηκα όχι επικεφαλής που λένε, γιατί επικεφαλής είσαι μετά την εκλογή σου. Δέχτηκα να μπω με σταυρό. Με σταυρό προτίμηση. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που αποδείξουν ότι πάω να βολευτώ. Θα σας θυμίσω ότι και πρόεδρος της Βουλής που ήμουνα, ενώ είχα πρόταση να πάω στο Επικρατείας, είπα όχι, θα πάω στη Β' Αθηνών. Και κατέβηκα με σταυρό. Και πολλοί τότε νόμιζαν ότι ο πρόεδρος της Βουλής δεν χρειάζεται σταυρό. Ήταν και η μόνη φορά που θα πέμπτωσε. Και έβλεπα πολλούς στον δρόμο που μου λέγανε, μα χρειαζόσουν ένα σταυρό. Και δεν το ξέραμε. Λοιπόν, ναι, χρειαζόμουν ένα σταυρό. Και τώρα χρειάζομαι σταυρό. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Δεν με ενδιαφέρει η σειρά που ήρθα. Γιατί προσέξτε, ήταν η πρώτη φορά που θα πέμπτωσε και ήταν η μόνη φορά που έγινα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Προηγήθηκαν χαιρετισμοί υποψηφίων ευρωβουλευτών και θεσμικών φορέων. Και αξίζει να μπείτε στη διαδικασία να ψάξετε τι είναι ο καθένας από αυτούς. Να ψάξετε το βιογραφικό τους και στο τέλος να αποφασίσετε πού θα πάει η ψήφος σας. Τελειώνοντας, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στο Βαγγέλη του Μαϊμαρέτη, τον πρόεδρο, την ψυχή της παρέμβασης. Τον άνθρωπο που το 2015 έβαλε το συμφέρον της πατρίδας πάνω από το κομματικό και προσωπικό του συμφέρον. Τον άνθρωπο που το 2015 κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη με κόστος. Ίσως σήμερα θα συζητούσαμε άλλα πράγματα αν το 2015 εκείνο το καλοκαίρι, το περίφημο καλοκαίρι ο Βαγγέλη, το 2015 δεν έπαιρνε την απόφαση ο Βαγγέλης ο Μαϊμαρέκης να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη. Κανένας δεν πρέπει να μείνει εκτός αυτής της εκλογικής μάχης. Πρέπει να το επικοινωνήσουμε σε όλους και ιδίως στα νέα παιδιά. Ξεχνάμε τις παλιές μας διαφορές και γινόμαστε όλοι ένα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να τιμωρηθεί, πρέπει να φτάσει στα ποσοστά που ήταν για να μπορέσουμε εμείς να αποκτήσουμε την εθνική μας υπερηφάνεια και να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Εκεί πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες. Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη. Καλό αγώνα και με την νίκη. Αυτά τα δύο, τα οποία θα καταστήσουν την Ευρώπη γνωσιότερη και ισχυρότερη, είναι οι μεγάλες συζητήσεις από τις οποίες η Ελλάδα είναι απούσα. Είναι απούσα και είναι ανίσχυτη. Η ενίσχυση λοιπόν της νέας δημοκρατίας. Θα διατρέξουμε όλη την Ελλάδα να μιλήσουμε για την Ελλάδα, για την Ευρώπη και για τη Νέα Δημοκρατία. Η ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει με την ενισχυμένη συμμετοχή στις εκλογές είναι ουσιαστικά η ενίσχυση της φωνής της Ελλάδας στην Ευρώπη. Να συμμετάσχετε στις εκλογές, να μιλήσετε στους φίλους σας για το πόσο σημαντικό είναι να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκλογές, να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία και να έχετε ψηλά το κεφάλι. Ευχαριστώ πολύ. Και βεβαίως αυτή την περίπτωση δεν έχει καμία κανένα περιθώριο να είμαστε χαλαροί. Πρέπει όλοι να γίνουμε ενδυνάμει πολλαπλασιαστές. Είτε είμαστε κομματικά στελέχη, είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε φίλοι, πρέπει μία ψήφος να γίνει 15. Γιατί πρέπει να είναι πολύ ηχηρή η απάντηση στην τετραετία αυτή που μας έχει πιέσει, που μας έχει καταπιέσει, που μας έχει ιδίως όσοι είναι σε επιχειρηματικό περιβάλλον. Ξυπνάμε την άλλη μέρα το πρωί και δεν ξέρουμε τι θα τους έχει έρθει να κάνουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οπότε νομίζω ότι η εγρήγορση είναι απαραίτητη. Όπως είπε και η Μάγδα, θέλει να λυρώσουν φανέλες πολύ, γιατί με το διαδίκτυο που λέει ο πρόεδρος έχουν λίγο τελειώσει. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε έναν βαθμό πολύ αγωνιστικό και να αποδείξουμε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να επαναφέρει την Ελλάδα στην κανονικότητα και η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο και με όλους μαζί μπορούν να μας φέρουν στο επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα είναι ανάπτυξη, καλύτερες χρονιές για τα παιδιά μας, καλύτερες χρονιές για αυτούς που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα και με όλα τα άλλα. Να μπορέσουμε να φέρουμε επιτέλους στην περιοχή μας όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά τα οποία δίνονται απρόχερα και που όμως εμείς δυστυχώς στην εκδοτική περιοχή μας δεν μπορούμε να απολαύσουμε.
βασικά προβλήματα τα οποία το κεντρικό κράτος οφείλει να τα αντιμετωπίσει σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με τους ευρωβουλευτές, για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά, να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε με θάρρος και με αξιώσεις την επόμενη μέρα. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι προσωπούν και θα ήθελαν ενδεχομένως να μιλήσουν. Εγώ, εκ μέρους όλων αυτών των ανθρώπων, σε καλωσορίζω. Δεν ξέρω αν θα έχουν την ευκαιρία κάποιοι από εδώ να πάρουν τον λόγο, αλλά όσοι δεν θα μπορέσουν, θα ήθελα να σε καλωσορίσω, να ζητήσω μια δέσμευση και μια υπόσχεση από πλευρά σου, τόσο δική σου, αλλά και των υπολείπων υποψηφίων ευρωβουλευτών, άξιοι υποψήφιοι ευρωβουλευτές, τους γνωρίσαμε σήμερα, είχαμε την δυνατότητα να θέσουμε διάφορα ζητήματα, να ζητήσουμε να δεσμευτείτε ότι και την επόμενη μέρα θα συνεχίσει η συνεργασία μας για να πάμε μπροστά τη Ροδόπη μας, τη Θράκη μας, αλλά και την περιφέρειά μας. Το στοίχημα λοιπόν των σημερινών εκλογών είναι να ανατραπεί αυτή η ανισορροπία. Το στοίχημα των σημερινών εκλογών είναι να ξαναμπούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να συνδέσουν γνήσια την κορυφή με τη βάση, το δέντρο με τη ρίζα και να ξαναζωντανέψουν εκείνο το όραμα το οποίο τόσο έχει ανάγκη όχι μόνο η Γυραιά Ήπειρος για να ξαναγίνει νέα, αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα. Γιατί η Ευρώπη είναι η συνείδηση της ανθρωπότητας και της ανθρωπιάς ολόκληρης. Ο πολιτισμός, ο ευρωπαϊκός και μέσα σε αυτόν και ο πολιτισμός, ο ελληνικός, είναι οι πολιτισμοί οι οποίοι καθοδήγησαν κάποτε την διεθνή κοινότητα σε επιλογές άξιες μιας καλής μοίρας. Αυτό αναζητούμε σήμερα. Αναζητούμε παρατάξεις, αλλά κυρίως πρόσωπα τα οποία μπορούν να ξανασυνδέσουν το λαϊκό δίκαιο και συμφέρον, τα δίκαια της πατρίδος μας, το πατριωτικό δηλαδή συμφέρον, το εθνικό συμφέρον με την κορυφή της Ευρώπης. Μπορούν να ξαναδημιουργήσουν συγκλήσεις, να ξανασυνθέσουν την κοινωνία διαφορετικά, όπου ο κάθε μικρός θα μπορεί να ελπίζει και να οραματίζεται ότι θα γίνει μεγάλος. Αυτό ζητά σήμερα αυτή η μάχη. Αυτό είναι το διακύβευμα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε. Η απάντηση που δίνει με τις επιλογές που έκανε σε πρόσωπα ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, νομίζω είναι μια απάντηση αξιόπιστη που την έχετε σήμερα ένα τμήμα της μπροστά σας. Ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης και όλοι οι εκλεκτοί συνάδελφοι που σήμερα τον συνοδεύουν και πολλοί άλλοι που ίσως θα έρθουν τις επόμενες εβδομάδες εδώ, είναι άνθρωποι που ακριβώς αυτή την αποστολή αναλαμβάνουν. Ο Βαγγέλης προσωποποιεί τον αυτοδημιούργητο πολιτικό, που ίδρωσε και δούλεψε για να ανέβει το κάθε σκαλοπάτι της ζωής του, αλλά και της πολιτικής του εξέλιξης. Είναι ο άνθρωπος που συγκεντρώνει, συμπυκνώνει την πείρα ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από τα χαμηλά και έφτασε στα κορυφαία αξιώματα, στο κορυφαίο αξίωμα του ηγέτη της μεγάλης ελληνικής ευρωπαϊκής παράταξης. Είναι ο άνθρωπος που έχει δείξει εμπράκτος την πίστη, την αφοσίωσή του στο ιδεολόγημα της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που η δική μας οικογένεια, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, κατέστησε κυρίαρχη ιδεολογία της Ευρώπης.